Γεια σας αγαπητοί μου, η ενέργεια της ημέρας. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι προβλέψεις είναι γενικές, αφορούν το σύνολο, οπότε εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Ως γνωστόν, εδώ δεν έχω χώρο να ανακατέψω, οπότε δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα το ανακατεματάκι μας. Καλό. Και να ευχηθώ και τα καλύτερα για όλους, παιδιά, μέσα από την καρδιά μου. Ωραία. Μισό λεπτάκι λίγο, ούτε καν μισό λεπτάκι δεν θα είναι. Εντάξει, λιγουλάκι ακόμα. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κόψω. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει για σήμερα. Να τα μας παιδιά. Λοιπόν, νομίζω βλέπετε ξεκάθαρα εδώ τι γίνεται, έτσι. Ένα ζευγάρι που αγαπιέται τρελά και παθιασμένα. Κοιτάξτε εδώ τη γυναίκα, με πόση χάρη ξαπλώνει σχεδόν πάνω στον άντρα, έτσι. Τον αγκαλιάζει, το ένα χέρι το έχει στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, έτσι. Εκείνος έχει το σώμα του πολύ κοντά στο δικό της, έτσι, την αγκαλιάζει πολύ τρυφερά από τους ώμους και κοιτάζονται στα μάτια με μια απέραντη λατρεία, έτσι. Νιώθουν υπέροχα, νιώθουν πάρα πολύ χαλαρά μεταξύ τους και επιπλέον δείχνει αυτή κάτι ότι έχουν και καταπληκτική χημεία. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ακόμα και για πρόταση γάμου, παιδιά, δηλαδή για συμφωνία να παντρευτούμε και να περάσουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας μαζί. Έτσι. Θα τα πάρουμε όμως ένα-ένα τα πράγματα. Βλέπετε εδώ, βραδάκι, έτσι, σε έναν υπέροχο κήπο. Λοιπόν, βράδυ, εδώ πέρα αυτός ο άνδρας της εξομολογείται τον έρωτά του ή της κάνει πρόταση γάμου, παιδιά. Πρόταση γάμου, έτσι, μέχρι και εκεί. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, είναι ένωση. Ένωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Ας ξεκινήσουμε από τον οικογενειακό σας τομέα, τον άμεσο οικογενειακό τομέα. Πατέρα, μητέρα, αδέρφια, ξαδέρφια, έτσι κτλ. Λοιπόν, εδώ εσείς θα έχετε μία ένωση του στυλ. Μήπως παντρεύετε κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή σας. Μήπως τυχόν κάποια από τα αδέρφια σας έλαβε ή θα λάβει πρόταση γάμου ή δαχτυλίδια αραβώνων ή κάποια πρόταση επισημοποίησης της σχέσης, έτσι. Λοιπόν, μπορεί από την άλλη τη μεριά να είστε και εσείς, έτσι, το άτομο που λαμβάνει πρόταση είτε επισημοποίησης σχέσης, είτε αραβώνα, είτε ακόμα και γάμου, παιδιά, έτσι. Ή αντίστοιχα εσείς έχετε σκοπό να προτείνετε γάμο ή αραβώνα ή επισημοποίηση στον άνθρωπο της καρδιάς σας, έτσι. Εδώ υπάρχει όμως και μία άλλη εκδοχή. Ίσως οι γονείς σας να θέλουν να σας γνωρίσουν κάποιον με σκοπό το γάμο, παιδιά. Παίζει και αυτό, εντάξει. Κάποιος γνωστός, κάποιος οικογενειακός φίλος, κάτι σαν προξενιό με στόχο το γάμο. Παίζει και αυτό το σενάριο, παιδάκια, εδώ, έτσι. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Υπάρχει και μία πιθανότητα να είναι και γάμος από ένα συμφέρον. Εντάξει, αν σας το προτείνουν οι γονείς σας, δηλαδή
Εντάξει, αυτός ο άντρας ή αυτή η γυναίκα έχουν πάρα πολύ καλά χρήματα, είναι πολύ ευκατάστατοι, έχουν μεγάλη περιουσία, θα περάσεις καλά μαζί τους κτλ. 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 Έτσι. Λοιπόν, παίζει και αυτό, δηλαδή οι γονείς σας να προσπαθούν να σας προξενέψουν. Ή αντίστοιχα, μπορεί στο άμεσο οικογενειακό σας περιβάλλον, όπως είπαμε στα αδέρφια, στα ξαδέρφια σας, να παίξει κάτι τέτοιο, δηλαδή να σχεδιάζουν να τους προξενέψουν σε ένα άτομο το οποίο είναι ευκατάστατο και αυτή η ένωση, ας πούμε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και την οικογένεια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα στα εργασιακά σας. Εδώ, παιδιά, πιθανότατα να πρόκειται για κάποια συγχώνευση, έτσι. Συγχώνευση εταιριών, επέκταση, εσείς, ας πούμε, να σκέφτεστε να συνεργαστείτε παράλληλα με δύο διαφορετικούς συνεργάτες, αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Ή πιθανότατα να αναλαμβάνετε ευθύνη διπλού ρόλου, έτσι, δηλαδή, θα κάνετε πράγματα και για το τμήμα που είστε, αλλά θα βοηθάτε και κάποιο άλλο τμήμα, εντάξει. Αυτά τα δύο δηλαδή ενώνονται, παιδιά. Επιπλέον, μήπως τυχόν εσείς σχετίζεστε με άτομο από τη δουλειά, παιδιά, και σκέφτεστε ότι αρκετά κράτησε αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ μας, ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο ή να ραβωνιαστούμε ή να παντρευτούμε ή τουλάχιστον να το επισημοποιήσουμε, παίζει και αυτό, έτσι. Να θέλετε εσείς να κάνετε συζήτηση στο άτομο της καρδιάς σας ή να λάβετε αυτή τη συζήτηση και αυτή την πρόταση για ένωση από το άτομο της καρδιάς σας. Αν τυχόν έχετε γνωριστεί και έχετε ξεκινήσει κάτι μέσα στον επαγγελματικό τομέα. Πάμε στα οικονομικά σας, παιδιά. Και εδώ ένωση, εντάξει. Εδώ τι σημαίνει ένωση όμως. Εδώ θα επιστρατεύσετε, αν εσείς θεωρείτε ότι το χρειάζεστε, την ένωση εντός εισαγωγικών κάποιων, πώς να το πούμε, βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες, έτσι, να ενωθούν δηλαδή, ώστε εσείς να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε κάποιο οικονομικό πρόβλημα ή να επεκτείνετε τα οικονομικά σας, εντάξει. Εδώ μπορεί να πρόκειται για μια ειδική ασφάλεια που έχει να κάνει με καλύτερο επιτόκιο, εντάξει. Αν τυχόν εσείς έχετε κάποια χρήματα ασφαλισμένα, εντάξει. Να απευθυνθείτε δηλαδή σε μια μεγαλύτερη ασφαλιστική ένωση, να το πούμε έτσι. Επιπλέον μπορεί να απευθυνθείτε και σε μια μεγαλύτερη τραπεζική ένωση. Πιθανότατα να έχει και τράπεζα εξωτερικού, έτσι, παιδιά, ώστε να μπορέσετε να βρείτε μια άκρη με τα οικονομικά σας, αν τυχόν σας ενδιαφέρει να τα πολλαπλασιάσετε. Ή για να έχετε καλύτερους και ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο. Εντάξει, παιδιά. Πάντως, όπως και να και εσείς θα στραφείτε στα οικονομικά σας, κάποια από εσάς τουλάχιστον, έτσι, σε κάποιο ίδρυμα, είτε χρηματοπιστωτικό, είτε χρηματοοικονομικό, εντάξει, μήπως τυχόν, είπαμε, επενδυτική εταιρεία μπορεί να είναι και να θέλετε εσείς να ενώσετε τα οικονομικά σας μαζί τους. Συνεργασία, ένωση εδώ δηλαδή, έτσι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αισθηματικά σας. Όπως είπαμε και πριν, μεγάλη μεγάλη πιθανότητα, αγαπητοί μου, και θα χαρώ πολύ να σας συμβεί, πραγματικά, σας το λέω, με όλη μου την καρδιά, να έχετε εσείς πρόταση γάμου από το άτομο της καρδιάς σας, ή αραβώνα, ή επισημοποίηση, ή εσείς ετοιμάζεστε να πράξετε το ίδιο απέναντι στο άτομο της καρδιάς σας. Πάντως, παιδιά, εδώ πέρα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, έτσι. Με την σχέση σας, όσοι είστε σε σχέση, νιώθετε τόσο υπέροχα, νιώθετε ότι μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το άτομο, νιώθετε τόσο χαλαρά, τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά. Κοιτάζοντας στα μάτια, βρε παιδιά, και λιώνετε και απίστευτη χημεία, εντάξει. Δεν το συζητάμε εδώ. Είναι μια μεγάλη ευλογία στη ζωή σας για όσους από εσάς έχετε ήδη σχέση και ανταποκρίνετε σε αυτά που σας λέω τώρα, το είδος της σχέσης αυτής. Αν είστε ακόμα μόνοι, παιδιά, θα γνωρίσετε ένα άτομο με το οποίο θα έχετε ακριβώς αυτήν εδώ την κατάσταση που μόλις περιγράψαμε, παιδιά. Και αυτή η ιστορία θα οδηγήσει σε ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο, σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικό γάμο, αραβώνα, πείτε το όπως θέλετε, έτσι.
αλλά με προϋποθέσεις να διαρκέσει για μια ολόκληρη ζωή, γιατί εσείς οι δύο θα είστε απλά αχωριστοί, παιδιά, έτσι. Δεν θα μπορείτε να κάνετε ένα χωρίς τον άλλον. Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα για εσάς. Μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, ειλικρινά, σας εύχομαι όλα τα καλύτερα.